Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην κυβέρνηση και στη Βουλή που μας κάνουν τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα εδώ. Δεν προσφωνώ τους αρχηγούς των επιτελείων γιατί μαζί μου είναι οι οικοδεσπότες στο περίπτερό μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους, τους μη υπουργούς, τους μη βουλευτές που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Και σας καλωσορίζω όλους με ιδιαίτερη χαρά στο εκθεσιακό περίπτερό μας, το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 88η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μιας έκθεσης που, ξέρετε, αποτελεί τον ετήσιο θεσμό για την ελληνική οικονομία. Εμείς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετέχουμε σε αυτό το σημαντικό θεσμό με ένα σύνθημα: δυνατή Ελλάδα, ασφάλεια, ευημερία για όλους. Ένα μήνυμα που αντικατοπτρίζει την αποστολή των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου. Την συνταγματικά δεσπόζουσα αυτή η αποστολή. Γιατί νομίζω αποτελεί κοινό τόπο, το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ευημερήσει εάν δεν είναι ασφαλής. Και αυτή η ασφάλεια της καθεμιάς Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Και αποτελεί και αυτό μια κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πρώτη κυβέρνηση, με υπουργό τον φίλο μου, συνάδελφό μου από τα μαθητικά χρόνια Νίκο Παναγιωτόπουλο, έκανε πολλά βήματα. Συνήθισαν σημαντικές συμφωνίες για την προμήθεια συστημάτων, για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο κόσμος όμως, από το 2019 μέχρι σήμερα, άλλαξε πολύ. Και δεν άλλαξε προς το καλύτερο. Έχει επανέλθει ο πόλεμος στον κόσμο και ιδίως στην περιοχή μας. Σειρά πολέμων εκτιλήσονται γύρω μας. Και έχει δημιουργηθεί έτσι ανάγκη να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο μπροστά. Και αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης, ενός υπουργού, ενός υπουργείου. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Και συνάδελφε. Είναι ανάγκη εθνικής επιβίωσης. Έχω πει επανειλημμένως, δεν έχουμε την ευτυχία να βρισκόμαστε στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται το Λουξεμβούργο. Σαν απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε αυτό που έχουμε αποκαλέσει Ατζέντα 2030. Την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία της πατρίδας μας, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας και άμυνας που θα προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας, θα ενισχύει τη θέση μας στη διεθνή σκηνή, θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στηριζόμενο σε 6 άξονες. Αναδιοργάνωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων, συνέχιση, επιτάχυνση, βελτιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύγχρονο μοντέλο θητείας και εφεδρείας, μέρημνα για το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, προώθηση της αμυντικής διπλωματίας και έκτο, πολύ σημαντικό, ενίσχυση, εξυγίανση, αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργία αμυντικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας και ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν μπορεί να ικανοποιεί την πατρίδα μας το γεγονός ότι η συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας, του αμυντικού μας οικοσυστήματος στο ΑΕΠ, ανέρχεται μόλις το 0,6-0,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όταν η πατρίδα χαλάει για την άμυνα πάνω από το 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτή η αναντιστοιχία μέσα στα χρόνια, σε μακρά σειρά ετών, αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση που απαιτεί μια ολοκληρωμένη στρατηγικά κατευθυνόμενη προσέγγιση. Το σχέδιό μας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, βιώσιμου οικοσυστήματος αμυντικών βιομηχανιών που θα επιτρέψει ουσιαστική συμμετοχή αυτού του οικοσυστήματος
στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε μια ευνοϊκή συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι αποφασισμένη και διαθέτει σημαντικά ποσά στον τομέα της άμυνας. Οφείλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε για αυτή την πραγματικότητα, να απορροφήσουμε τμήμα αυτών των ποσών και να επιμείνουμε για κάτι το οποίο λέω διαρκώς και το λέω στα διεθνή φόρα. Να σταματήσει ο παραλογισμός, οι δαπάνες της άμυνας να υπολογίζονται στο έλλειμμα και το χρέος. Αυτοί οι δύο στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως ασύμβατοι μεταξύ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθει στη λογική. Και εσωτερικά τώρα, μεταξύ μας, εμείς οι Έλληνες, πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, αλλάζουμε κατεύθυνση. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σταματήσουμε να είμαστε μόνο πελάτες σε ξένα ράφια οπλικών συστημάτων. Έχουμε δαπανήσει από το 1974 μέχρι σήμερα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Από το 1974 μέχρι το 2010 η πατρίδα, ο Έλληνας φορολογούμενος, χάλασε πάνω από 254 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. Με πολύ ισχνό αποτύπωμα, πολύ ισχνό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Στο τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, λοιπόν, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιείται πια με την κατάρτιση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών μιας δωδεκαετίας. Αυτή είναι η βασική νομοθετική πρόβλεψη, αυτήν τηρούμε. Ξέρουμε για τα επόμενα 12 χρόνια πού πάμε και πού θα είμαστε. Για να είμαι ειλικρινής, ξέρουμε και μετά από αυτό. Επίσης, κατέστησα υποχρεωτική την επένδυση ποσού δαπανών από τα εξοπλιστικά προγράμματα στην αμυντική ελληνική οικονομία, στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και έχω δώσει σχετικές πάγιες εντολές στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Κάθε εξοπλιστικό πρέπει να αναζητά Έλληνα υπεργολάβο και να μπορούμε να αυξήσουμε όσο μπορούμε, όσο είναι δυνατό σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό αυτής της υπεργολαβίας. Επίσης, έχουμε κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα, ίσως πιο σημαντικό από όλα τα προηγούμενα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας ένα αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας. Το ΕΛΚΑΚ που ιδρύθηκε πριν από λίγο καιρό, μαζί με τον επίσης νεοειδηθέντα κλάδο μετεξέλιξης καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας των ενόπλων δυνάμεων, προωθεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με λογικό κόστος τις νέες προκλήσεις. Το ΕΛΚΑ, κυρίες και κύριοι, είναι ένα εργαλείο για να αξιοποιήσουμε τα πιο λαμπρά μυαλά του ελληνισμού, είτε μέσα στην πατρίδα, είτε έξω από την πατρίδα. Υλοποιεί ένα ειδικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο προγραμμάτων και ανάπτυξης 166 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά συγκεκριμένους τομείς που έχουν προσδιορίσει τα γενικά επιτελεία. Ένα σχέδιο που είναι εστιασμένο ακριβώς για τις προκλήσεις. Και επιπλέον υπάρχει για αυτά τα προγράμματα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση απορρόφησης 38,5 εκατομμύρια ευρώ για το 24, αλλά και για κάθε χρόνο μετά από αυτό, γιατί έχω δεσμεύσει 1,5% του αμυντικού προϋπολογισμού ακριβώς για αυτά τα προγράμματα. Επίσης, θα προχωρήσουμε τώρα το φθινόπωρο στη δημιουργία για πρώτη φορά μιας θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων αμυντικού χαρακτήρα στο κτίριο του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας στην Οδό Σωκράτους. Οι δυνατότητες αυτού του οικοσυστήματος είναι τεράστιες, είναι μεγάλες. Οι Αγγλοσάξονες λένε ο ουρανός, the sky is the limit, ο ουρανός είναι το όριο. Και ήδη έχουν εμφανιστεί και βρίσκονται και σε φάση παραγωγής, αν το πιστεύετε, συστήματα απολύτως προηγμένα. Θα σας αναφέρω ένα, το οποίο ήδη έχει διαρρεύσει ότι υπάρχει, το Anti-Drone Κένταυρος, προϊόν συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Εξοπλίζει τη φρεγάτα Ψαρά που βρίσκεται και επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει περάσει όλες τις δοκιμασίες και πέρασε και την ύψιστη δοκιμασία, τις πραγματικές συνθήκες μάχης. Ξέρετε ότι η φρεγάτα κατέριψε drones, εχθρικά drones στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Κένταυρος θα παραχθεί σε περισσότερα κομμάτια, θα εξοπλίσει όλες τις φρεγάτες της σειράς ΜΕΚΟ,
στο αμέσως προσεχές μέλλον. Αλλά η Ατζέντα 2030 περιλαμβάνει και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και στην εκπαίδευση των στρατεύσιμων. Νέα θητεία, ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και θητεία χρήσιμη για τη ζωή των κληρωτών. Προωθούμε επίσης την εξειδικευμένη κατάρτιση του μόνιμου προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Νέες εγκαταστάσεις, νέα μέσα, νέα τεχνολογία. Και βέβαια, θα πρέπει να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε σοβαρά το μισθολογικό θέμα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε, να μεταρρυθμίσουμε και τις λαμπρές ανώτατες σχολές που έχουμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές των στρατιωτικών σχολών που ήδη μπορούν να παρέχουν πλέον με τον καινούριο νόμο που περάσαμε διδακτορικούς τίτλους. Να δώσουν μια ευκαιρία μιας καριέρας σημαντικής σε νέους ανθρώπους. Έτσι θα διορθώσουμε αυτό που είδαμε στις τελευταίες πανελλήνιες εξετάσεις. Οι νέοι Έλληνες να μην θέλουν στην πλειοψηφία που πρέπει να ενταχθούν στις στρατιωτικές σχολές και να υπηρετήσουν την πατρίδα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα αξιωματικού. Διοργανώνουμε μια τεράστια σειρά δράσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ξέρετε το οικιστικό μας πρόγραμμα. Ήδη 1.000 κατοικίες κατασκευάζονται. Θα υπάρχει δεύτερη φάση, άλλες 1.000 και μετά άλλες 1.000. Ώστε ο Έλληνας αξιωματικός ή το επαγγελματικό μας τέλεχος, όπου το μεταθέτει η πατρίδα, να έχει δωρεάν σπίτι, όπως γίνεται στους προηγμένους στρατούς του κόσμου. Και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα στελέχη μας. Να μπορούν να υπηρετούνται από το ευρύτερο εθνικό σύστημα υγείας, πέρα από τα δικά μας νοσοκομεία και από τους δικούς μας γιατρούς. Το περίπτερο, κυρίες και κύριοι, του Υπουργείου στη Διεθνή Έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία για όλους εσάς, τους επισκέπτες μας, να έρθετε σε επαφή με τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας. Να έρθετε σε επαφή με το έργο και τη συνολική προσφορά τους στην κοινωνία, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν. Και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το προσωπικό που έφτιαξε αυτό το περίπτερο. Φέτος, τιμόμενη χώρα είναι η Γερμανία. Με την Γερμανία, κυρίες και κύριοι, μας συνδέουν εταιρικοί δεσμοί και φιλία, μακρά φιλία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα ήθελα, μια και η Γερμανία είναι η τιμόμενη χώρα, να υπογραμμίσω κάτι το αυτονόητο, ότι οπλικά συστήματα που μεταβιβάζει μια χώρα του ΝΑΤΟ όπως η Γερμανία σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά συμμάχου χώρας. Πρέπει αυτή η απαγόρευση να είναι σαφώς προσδιορισμένη. Κλείνοντας, τελειώνω. Η χώρα προχωρά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση στον 21ο αιώνα. Όταν τελειώσουμε την εφαρμογή της Ατζέντα 2030, σας διαβεβαιώ με απόλυτη γνώση και με ουδεμία έπαρση. Άλλωστε, οι έπαινοι ανήκουν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτοί κάνουν τη δουλειά. Ότι η πατρίδα θα έχει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι και καλή για την εξωστρέφειά μας.